Κομική στην Εθνική, επεισόδιο 3, με φοβερό Άγγελο Σπηλιόπουλο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια φοβερή διαδρομή στην Αρκαδία κάπου. Θα τα μάθετε όλα σε λίγο. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια φοβερή λίμνη και έχουμε έρθει εδώ με το Instacar. Ευέλικτο leasing, εύκολα, γρήγορα και για όσο θέλει. Μάθετε περισσότερα κάτω στις πληροφορίες και το ταξίδι ξεκινάει. Κουνούπι! Είμαστε σε ένα φοβερό σημείο που ο όμορφος ήλιος της Πελοποννήσου πέφτει πάνω μας. Ακριβώς. Μία πρόταση που δεν έχει νόημα γιατί ο ήλιος δεν είναι της Πελοποννήσου. Ναι, όσο και αν λένε διάφοροι ότι κοιοποιούνται τον ήλιο, ο ήλιος είναι όλων. Ακριβώς. Είμαστε όμως στην Πελοπόννησο, δεν είμαστε κάποια εθνική, βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο. Θα είμαστε σε μια επαρχιακή βέβαια, έτσι. Εθνική. Επαρχιακή εθνική. Ναι, ποιες είναι οι διαφορές. Παλιά οι εθνικές ήταν όλες έτσι, σαν έτσι έναν μικρό δρόμο. Ναι, γιατί τώρα έχει παλιά εθνική. Παλιά δεν είχε παλιά εθνική, ήταν η εθνική. Ναι, οκ. Okay. Και τώρα έχουμε την παλιά και την νέα εθνική. Αλλά κάποια στιγμή αυτή η εξέλιξη, δηλαδή να φτιάχνονται όλοι και καινούργιοι δρόμοι, θα έχουμε την πιο παλιά εθνική. Την ακόμη πιο παλιά εθνική. Θα τις διαχωρίζουν, πιστεύεις. Βέβαια. Θα γίνεται, σου λέει, πάμε από την τρίτη παλιότερη εθνική. Α, και θα είναι η γιαγιά εθνική και η προγιαγιά εθνική. Ακριβώς. Κάποιες θα ζουν ακόμα, κάποιες δεν θα ζουν. Ναι, γιατί δεν τη χρησιμοποιεί κανένας και θα έχουν βγάλει χόρτα από πάνω, είναι προφανώς. Το κομική στην εθνική μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ακριβώς. Πολλές φορές γράφουμε πηγαίνοντας προς κάποια παράσταση που έχουμε σε κάποιο μέρος της Ελλάδας. Έχουμε πάει τον Άγγελο για κούρεμα, έχουμε ζήσει διάφορες στιγμές. Τώρα αποφασίσαμε να έρθουμε στο μαγευτικό Άστρος. Ναι, Άστρος Κινουρίας. Είχα εγώ κάτι δουλειές, πήρα μαζί τον Άγγελο και κάνουμε και μία βόλτα εδώ στην περιοχή που τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν πρόκειται να χαθούμε εδώ. Ναι, εκτός αν θέλω. Άρα δεν θα χαθούμε. Θα είναι εγκληματική ενέργεια. Τέλος πάντων, είμαστε όντως πάρα πολύ ωραία στο Άστρος. Η φάση ποια είναι εδώ πέρα, τι βγάζει ο τόπος. Έχει βγάλει εμένα κατά το ίμιση. Οκ, okay, αλλά είσαι ένας, δεν μπορούμε, ναι, να δεν πούμε ότι είσαι pop. Όχι, όχι. Δεν έχει πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα η περιοχή. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπεις, είμαστε full style ελαιόδεντρα. Μπορείς να δείξεις κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Δεξιά-αριστερά. Έχει πάρα πολλές ελιές και έχει και κάποια σημεία με πάρα πολύ παλιές ελιές. Τι είναι οι παλιές ελιές? Τι, δεν ξέρεις? Θα δεις, σαν την εθνική και αυτό είναι οι παλιές ελιές, οι νέες ελιές. Θέλεις να πάμε να σου δείξω μία από τις πιο παλιές ελιές της Ελλάδας? 100%! Εννοείται, θα πάμε εκεί. Λοιπόν, σαν να το κανονίσαμε αυτό, ήταν σαν να διαφημίσαμε τις ελιές. Τι είναι οι παλιές, είναι παλιό το δέντρο? Είναι ένα από τα πιο παλιά είναι, δέντρα. Είναι, πώς λέμε, ψωμί ελιά και κότσο βασιλιά που λέγανε, ήταν αυτή η ελιά, η συγκεκριμένη. Ναι, το λέγανε για τη συγκεκριμένη ελιά. Ήταν από τόσο παλιά. Τι, οκ. Okay. Έχω τώρα πραγματικά τριγκαριστεί, θέλω να δω. Την ελιά. Είναι μια ελιά που είναι εδώ λίγο έξω από το Άστρος, στα μαγευτικά Κούτρουφα. Κούτρουφα, οκ. Ναι, okay. Είναι από τις πιο παλιές ελιές της Ελλάδας. Καταρχάς, έχω καλώσει λίγο με το Κούτρουφα. Το Κούτρουφα δεν είναι σαν ένα ρήμα που χρησιμοποιείται στον παρελθοντικό χρόνο? Ναι, ναι, ναι. Κούτρουφάω τώρα. Σε παρατατικό. Ναι, σε παρατατικό, βράδυ. Κούτρουφα εγώ από το 13 μέχρι το 19. Εγώ κούτρουφα, αλλά μετά μου πήρανε την άδεια. Κατάλαβε το ξέρει πώ είναι αυτά. Ναι, ναι. Και σταμάτησα να κούτρουφάω. Είναι πάρα πολύ. Είναι στα Κούτρουφα και είναι αυτή η ελιά. Ακριβώς. Και τι παίζει με αυτή την ελιά? Πηγαίνει ο κόσμος εκεί, τη βλέπει, είναι σε βάση ότι έχει κάποια πλακέτα. Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε όμως? Για πες. Για πάρα πολλά χρόνια, για χιλιάδες χρόνια, η ελιά ήταν εκεί, δεν ασχολιόταν κανένας μαζί της. Μέχρι με τις ελιές, που ένα βράδυ. Ναι. Πήγαν να την κλέψουν. Να κλέψουν την ελιά? Την κλέψανε. Ποιο αλήτη κλέβει ένα δέντρο που είναι, στέκεται εκεί? Δεν μπορεί να σε γίνει κλειστό δέντρο, αλήτη. Ένα πανάρχαιο δέντρο. Ναι. Το φορτώσανε σε μια καρότσα και κάποιο του είδε, του πιάσανε. Κάτσε ρε, και από τότε γυρίσανε πίσω την ελιά. Βάζανε ένα κρυπτονάιτ για να την κλέψουν. Όχι, και τώρα την έχουν περιφραγμένη. Έχουν παντού ταμπέλες που δείχνουν προς την ελιά. Η ελιά ζει, τώρα θα ρωτήσω, είναι λίγο μακάβριο αυτό, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay. Και ζει η ελιά, αλλά δεν την καταφέραν. Γιατί να κλέψουν την ελιά αυτοί κάποιοι άνθρωποι? Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Υπάρχουν διάφορες φήμες για αυτή την ιστορία. Το ποιος πήγε να την πάρει και πού ήθελε να την εγκαταστήσει. Okay. Σημασία έχει ότι τη σώσανε. Δεν έχω ξανακούσει να κλέβουν δέντρο πάντως. Έχω ακούσει να κόβουν δέντρο. Έχω ακούσει ναι, να καίνε δέντρο. Κάποια προφανώς, πάρα πολύ ιστορικά δέντρα μπορεί να δοκιμάσει κάποιο να τα κλέψει. Δεν είναι εύκολο, ρε παιδί. Όταν είπες κλέψε ένα δέντρο, σκέφτεσαι κατευθείαν αυτό, να πάει να κηρύσει ένα δέντρο. Φάζει ότι έλα, δώσ' μου ό,τι φρούτα έχει. Κατέβαινε ότι. Μην κλέβετε δέντρα, μια προτροπή προς τον κόσμο. Θα δείξουμε τη λίμνη, θα τη δείξουμε μετά. Γιατί τώρα πηγαίνουμε να δείξουμε την ελιά. Πάμε να δείξουμε την ελιά και μετά τη λίμνη. Τη λίμνη δεν την κλέψει κανένα. Ακριβώς. Δεν ξέρεις γιατί. Α, γιατί. Πού είχε γίνει αυτό? Σε ένα Σούπερμαν είχε γίνει. Ποιος έκλεψε λίμνη? Ο Σούπερμαν είχε κλέψει μια λίμνη. Σε φάση, αλλά σε φάση θα την πάρω λίγο και θα την ξαναφέρω. Δεν θυμάμαι αυτό, ήταν πολύ παλιό. Τώρα μου ήρθε ανάμνηση, είχαν τη θυμηθώ χρόνια. Ήταν ο Σούπερμαν, ναι,
Και είχε πιάσει ένα εργοστάσιο φωτιά. Ναι. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο και εγώ ήταν και ο Σούπερμαν. Και έκανε το Καναντέρ. Άκου, πήγε σε μία λίμνη. Ρε, ήταν φοβερή, φοβερή, θα το θυμηθώ χρόνια. Στέκεται πάνω από τη λίμνη, τη φυσάει με την παγερή σούπερμανική ανάσα. Okay. Παγώνει όλη την επιφάνεια της λίμνης και μετά τη σηκώνει όλοι μαζί. Τη λίμνη, γιατί είναι ο Σούπερμαν, δεν είναι πολύ δυνατός. Πετάει πάνω το εργοστάσιο και την αφήνει και από τις φωτιές του εργοστάσιου αρχίζει και λιώνει και γίνεται φωτιά. Ναι, αλλά ήταν έκλεψε το 1 τέταρτο της λίμνης. Γιατί δεν ξέρει πόσο βαθιά ήταν. Ναι. Μεγάλος φύσηξε και πήρε ένα κομμάτι και έφυγε. Και να σκεφτούμε και τον βιολογικό αντίκτυπο. Πού πας, κύριε. Που έκανε. Δηλαδή, όλη η πανίδα της περιοχής τώρα είναι σε βάση ότι. Καταρχάς πήρε μαζί φουλ ψάρια. Η σούπερμανίδα. Πήρε ψάρια. Τόσα πράγματα. Αγριόκοτες. Α, τα κούτρουφα. Κούτρουφα. Κούτρουφα, κούτρουφα και κάποιες άλλες. Στα κούτρουφα σε ξέρουν όλοι. Είναι όλοι κουτρουφάν. Ω, κούτρουφα. Περαιωνόβια ελιά κουτρούφων. Μνημείο φύσης. Ακριβώς αυτό. Πού να τη δεις κιόλας. Κοίτα. Wow. Υπερεωνόβια ελιά. Σταμάτησα να μπορώ να προφέρω ελληνικά για λίγο. Όταν λέμε υπερεωνόβια είναι πάνω από 100 χρόνια δηλαδή, έτσι. Ρε, είναι τύπου 2.500 ετών αυτή. 2.500 ετών. Ναι, ναι, ναι. Ξέρει το Σοκράτη. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είχε έρθει εδώ. Αυτό πήγε να την κλέψει, λες. Και μετά ήταν ότι εν είδα ούτε ουδέν είδα. Δεν ξέρω τίποτα. Okay. Δεν είναι όμως η πιο παλιά της Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι στην Κρήτη η πιο παλιά καταγεγραμμένη. Είναι πιο παλιά της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ναι, αλλά η πιο παλιά της Ευρώπης είναι κάπου στην Ιταλία επίσης. Τι. Γιατί κάποια στιγμή μπήκα και είδα οι πιο παλιές ελιές που υπάρχουν. Και το 2010 εκριζώθηκε αυθαίρετα. Πήγαν να κλέψουν αυτή την ολόκληρο το δέντρο. Ακριβώς. Και επίσης μπορεί να σε ενδιαφέρει αυτό εκεί, Άγγελε. Ο τρίνο μπάσκετ. Ναι, πριν από 4 χρόνια. Ναι, 19 με 21 Αυγούστου του 19 γίνανε μεγάλες στιγμές εδώ πέρα. Όπου κουτρουφάσι. Το θέμα είναι ότι είδαμε την ελιά από κοντά, είδαμε, διαβάσαμε για την ιστορία της, πάρα πολύ εντυπωσιακό, μπράβο, και φύγαμε για τη λίμνη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αξιοθέατο στο Άστρος είναι η λίμνη του Μουστού, που είναι από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ανατολικής Πελοποννήσου. Πολύ καλό, λέγεται η λίμνη του Μουστού. Μουστός λέγεται η λίμνη. Α, όχι Μουστού. Όχι, όχι. Είναι... Ή θα μύριζε πολύ περίεργα. Ακριβώς. Είναι ο Μουστός. Oh. Βλέπουμε εδώ τη λίμνη. Απίστευτο. Στην οποία ζουν και πάρα πολύ σπάνια πουλιά, όπως γράφει εκεί το ταμπελάκι μπροστά σου. Έχει βίδρες που ξέρω σίγουρα. Βίδρες. Ναι. Έχει τσακάλια. Οι βίδρες χρησιμοποιούνται με ούπρα. Δεν μπαίνουν. Τι έχει επίσης μέσα όταν έχει τσακάλια. Ναι. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Okay. Έχει τσακάλια. Okay. Ο Πάρνωνας που είναι το βουνό εδώ πέρα έχει από το. Έχει νομίζω το μεγαλύτερο πληθυσμό τσακαλιών της Ελλάδας. Okay. Είναι φουλ τσακαλάκια παντού. Μόλις κάνουμε μηχανές εδώ, τέτοιο τύπο, φάση, τι γίνεται. Είμαστε στη λίμνη Μουστού. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Μουστός, αλλά πολύ ωραία λίμνη. Μπράβο, Μουστέ. Βίδρα. Ο Ασβός. Ο Ασβός είναι μπάτζερ στα αγγλικά. Ναι. Και τσακάλια είπες, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία η λίμνη, μπράβο. Γενικά, πολύ ωραίο μέρος το Άστρος, πάρα πολύ τίμιο. Έχει συμπαθητικές παραλίες, ωραία νερά. Δεν βαθαίνει απότομα, δεν είναι από αυτές τις πολύ ρηχές που περπατάς 800 μέτρα. Νορμάλ, ρε παιδί μου, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, έχω περάσει πολύ ωραία εδώ πέρα. Ακριβώς. Όντως. Αλλιεύσαμε κάποια σχόλια από το προηγούμενο. Ακριβώς. Πάνε διάφοροι να μιλήσουμε για ξενοδοχεία. Γενικά για ξενοδοχεία. Ναι, για ξενοδοχεία λογικά που έχουμε πάει. Α, εγώ, γενικά μου αρέσουν τα ξενοδοχεία. Δεν έχω ναι, πρόβλημα. Και εμένα μου αρέσουν. Ναι, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία που έχω πάει ποτέ ήταν στο Abu Dhabi. Τι! Δεν έμενα όμως εκεί. Εμείς έμεναμε σε ένα κανονικό ξενοδοχείο. Ναι. Αλλά επισκεφτήκαμε μια στιγμή ένα ξενοδοχείο που μένανε κάποιοι μπασκεμπολίστες. Και ήταν σαν παλάτι. Πάση, εγώ χάθηκα μέσα στο ξενοδοχείο και βρέθηκα στην αίθουσα του Μαχαραγιά. Τι! Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν υπήρχε Μαχαραγιά. Ξέρω, άμα υπήρχε Μαχαραγιά, δεν τον βρήκα εγώ. Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ήταν αυτά τα μεγάλα. Αυτά τα που έχει το ταβάνι που δεν το βλέπει. Δεν φτάνει το βλέμμα τόσο ψηλά. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και εγώ έχω πάει σε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο που ήταν στο Ντουμπάι. Ναι. Είχαμε πάει το 2005-2006 που τότε ήταν το πιο πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου. Wow. Και ήταν το. Είναι αυτό που είναι το κλασικό που είναι στα Carpostal. Ναι, που είναι σαν μπανί. Και έχει μπει σε αυτό το κτίριο. Έμενα, τι εννοεί, δεν έχω μπει απλά. Έμενε σε αυτό το κτίριο. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Ποιο ήταν η Ανέση. Ήτανε... Είχε μπρίζα δίπλα στο κρεβάτι σου. Γιατί όσο καλό και είναι το ξενοδοχείο, άμα δεν έχει μπρίζα ακριβώς εκεί που κοιμάσαι, δεν είναι καλό. Δεν θυμάμαι. Ναι. Και επίσης νομίζω εκείνη την εποχή δεν ξέρω αν ήμουν τόσο εξαρτημένος από το κινητό όσο είμαι τώρα. Σίγουρα, οπότε... γιατί μιλάμε 2005, οπότε τότε δεν ξέρω καν. Ήταν μια άλλη κατάσταση. Και θυμάμαι ότι είχε στην είσοδο, είχε μια πελώρια ρεσεψιόν.
ναι, που ήταν 8.000 εκατομμύρια τετραγωνικά. Wow, αυτό είναι τεράστιο νούμερο. Δεν μπορεί να ήταν τόσο. Ρε, αλλά, είχε, okay, είχε μια πολύ εντύπωση κύριε ρεσεψιόν και όπως είναι και το σχήμα αρχιτεκτονικά του ξενοδοχείου, ναι, όταν έμπαινες μέσα, έβλεπες προς τα πάνω μέχρι την κορυφή του ξενοδοχείου. Οπα, που σημαίνει ότι τα δωμάτια ήταν απλωμένα περιμετρικά και στη μέση, άκου, είχε ένα συντριβάνι το οποίο πετούσε διάφορους σχηματισμούς νερού από πολύ χαμηλά σε πολλά μικρά μέχρι έναν πίδακα τέλειο που έφτανε σχεδόν μέχρι πάνω. Μου είχε κάνει τρελή εντύπωση. Πώς το κάθε τόσο αυτό έκανε ένα, και έκανε ένα πίδακα που πήγαινε τύπου μέχρι την κορυφή του ξενοδοχείου και ξαναγύρναγε χωρίς να πέσει σταγόνα έξω από το συντριβάνι. Είχα τρελαθεί πολύ. Ακραίο, ακραίο, ακραίο. Και σίγουρα είχε και παντοφλίτσες. Είχε σίγουρα παντοφλίτσες. Είχε μπάτλερ που ήταν. Εμείς δεν ήμασταν οι πολύ χλιδάτοι πελάτες. Είχαμε μπάτλερ ορόφου. Είχε, ρε παιδί μου, διάφορους μπάτλερ που κυκλοφορούσαν στον όροφο. Δεν είχαμε το δικό μας τον προσωπικό έξω από το δωμάτιο όπως είχαν άλλοι. Άλλοι είχαν μπάτλερ. Ναι, ναι, γιατί είναι, εκεί πέρα τώρα αυτό το ξενοδοχείο ήταν 7 αστέρων. Είχε σαπουνάκια όμως. Δεν είχε απλά σαπουνάκια. Είχε και ολόκληρο νεσεσέρ. Ναι. Μα νεσεσέρ. Μα νεσεσέρ. Μα νεσεσέρ. Είναι δυνατόν. Ναι. Είναι σαν να είπε την απάντηση και την έφαση. Μα. Ακριβώς αυτό. Είχε μέσα σαπούνια, φρούς ξυρίσματος, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, ξηραφάκια. Τα καλά που ήταν τότε με τις τρεις λεπίδες. Τα είχε όλα. Το πήρα το τσαντάκι όπως ήταν. Καλά, δεν περιμένω νομίζω να το αφήσει. Ναι, ρε, τι να αφήσει. Εδώ μιλάμε, αυτό παίζει να είχε, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πόσο έχει. Καλά, και μετά πάμε για πρωινό κάτω που το πρωινό. Καλά, ναι, χάσατε την μπάλα τελείως. Αλλά αυτοί τα παιδιά μας ρώτησαν ιστορίες από τις μεταξύ μας. Α, ναι. Okay. Οπότε δεν. Εμάς δεν έχει μπρίζα εκεί που κοιμόμαστε. Φτιάξτε το. Θα συνοψίσω για τα ξενοδοχεία λέγοντας ότι νομίζω ότι δεν έχουμε φάει σχεδόν ποτέ πρωινό σε ξενοδοχείο. Σπανίως, σπανίως. Παίζει να έχουμε φάει μία ή δύο φορές επειδή πετούσαμε λίγο μετά. Ναι, και θυμάσαι μια φορά που θα τρώγαμε πρωινό στην Τζάνθη. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και ήθελες να φάμε το βράδυ. Ήθελα να φάμε, πεινούσα πάρα πολύ. Και σου λέγα, όχι, θα φάμε σε 7 η ώρα το πρωί ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο, πρωινό. Και, και μπορείς να πιες λίγο νερό. Δεν με άφηνε. Πιες νερό, ωραίο το νεράκι, ωραίο. Και σε 7 ώρες ξυπνάμε. Τίποτα. Δεν ήταν καν ξημερώματα. Ήταν απλά μια μισή ώρα το βράδυ και έπρεπε να κοιμηθώ νηστικός. Και όλα καλά. Φάγαμε το πρωί στο ξενοδοχείο. Ωραία. Ναι, σπανίως τρώμε όντως πρωινό όμως. Πολύ λίγες φορές. Και η αγαπημένη μου ιστορία ήταν ότι εντάξει, μας αρέσει να κοιμόμαστε απογεύματα με τον Άγγελο πολλές φορές. Έτσι λίγο πριν την παράσταση εκεί και μεταξύ 6 με 7. Είναι μια ωραία ώρα και μετά κατά τις 7 ετοιμάζεσαι, 8 φεύγει. Πα στο χώρο, κάνει soundcheck, είναι πολύ ωραία αυτά με τις παραστάσεις. Ακριβώς. Και εκεί που κοιμόμασταν 6, 6 και 4, ακούω να μιλάει κάποιος πολύ δυνατά μία ξένη γλώσσα μέσα στο δωμάτιο. Και για λίγο νόμιζα ότι είναι ο Άγγελος. Και δεν το παθαίνω αυτό. Τι έπαθες, ναι, δεν ξέρω. Πώς γίνεται να μιλάς αυτή τη γλώσσα. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ. Και συνειδητοποιώ ότι δεν είναι ο Άγγελος. Απλά το δωμάτιό μας μέσα στο σαλόνι έχει και μία πόρτα που μάλλον κάποια στιγμή την κλειδώσανε και δημιουργήσαν ένα δεύτερο δωμάτιο. Πόπο, ναι. Αλλά μας χώριζε μόνο μία πολύ απλή πόρτα από κεντροπλακία και μηδενική ηχομόνωση. Και ο τύπος μιλούσε σαν να είναι μέσα στο σαλόνι. Απίστευτο. Φαντάζεσαι τώρα σε ένα κορεάτικο podcast να λένε ότι. Και εκεί που κοιμόμασταν, κάτι Έλληνες. Κάποιοι να μιλάνε. Μας χτυπάει την πόρτα διπλανός. Και λέω, hey, quiet please. Μου λέει, hey, what. Μου λέει και μας απάντησε ότι εγώ απλά μιλάω στο σαλόνι μου. Δεν κάνω τίποτα. Του λέω, εντάξει, σε παρακαλώ λίγο πιο σιγά. Το οποίο όντως το θέμα είχε το ξενοδοχείο γιατί ήταν πολύ εύκολο να ακουστεί. Αλλά απίστευτο. Ήταν από τα δύσκολα τέτοια, γιατί όντως ήταν μεσημέρι κιόλας. Τα ξενοδοχεία είναι πολύ βασικό κομμάτι των ταξιδιών. Μ' αρέσουν πολύ, η αλήθεια είναι μου αρέσει πάλι να τα βλέπω τι είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχεδόν ίδια όλα. Δεν έχουν μπρίζες εκεί που πρέπει, αλλά έχουν κάποιες. Ναι. Έχουν τις παντοφλίτσες που σου δίνουν όλα τα τις ανέσεις και αυτά. Και το βασικό νομίζω στο ξενοδοχείο είναι να μην είναι σε. Στο δρόμο, το δωμάτιο, είναι στο δρόμο. Είναι λίγο δύσκολο. Φασαρία, ναι, ναι. Για μένα το σημαντικό είναι να μην είναι τα κρεβάτια μας κολλημένα. Τελείως. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνω. Τα πηγαίνω και βλέπω που έχουν δύο μονά κρεβάτια κολλημένα με ένα μονό κουβερλί από πάνω. Ισχύει, το οποίο δεν καταλαβαίνω ενιαίο. Γιατί το κάνουν αυτό. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί είναι σαν να μην ήταν αποφασισμένοι να θα το κάνουν διπλό το κρεβάτι twin bedroom και να ήταν ότι. Ναι, ενώ έχει ξεκάθαρα και χώρο και δύο κομμωδίνα και τα πάντα, αλλά τα κρεβάτια πρέπει να είναι έτσι, ρε παιδί. Άσο που δεν θα κοιμηθεί. Και κανένα εκεί. Αν θεωρήσει ότι είναι διπλό, δεν κάτσει να κοιμηθεί στη μέση. Για να του πιάσει η μέση του, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι. Όχι, για κανένα λόγο. Μην το κάνετε τώρα αυτό. Χοτελείωσε. Εντάξει, φοβερό τέτοιο που έχω μείνει, το έχω βάλει και σε ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Είχαμε πάει ταξίδι στην Κούβα. Ναι. Και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο που ήταν και νοσοκομείο μαζί. Ήτανε. Τι?
μισά-μισά τα δωμάτια μοιρασμένα για ασθενείς και για πελάτες. Και για ταξιδιώτες. Ναι, κουροτέλ. Ήταν σε ένα μέρος στην Και λεγόταν κουροτέλ. Λεγόταν κουροτέλ. Τέλειο, θα δεν έχει και αγάλωμα τα κουροτέλ. Αλλά το μάθαμε αυτό όταν ένας ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Λασιωτάκης, ο περατέρ της εκπομπής, κατέβηκε να φάει πρωινό. Ξύπνησε, ξέρω, 7 η ώρα το πρωί. Και πάει στην άλλη αίθουσα, γιατί δεν ξέραμε τι ξενοδοχείο ήταμε. Και απλά μου λέει, πάω για πρωινό και περιμένω στην ουρά και παρατηρώ την ουρά. Περίμενα στην ουρά να σερβιριστώ και ήταν όλοι φορούσαν κάτι πράσινες φόρμες και άλλο σπασμένα χέρια, πατερίτσες, κάτι ορούς κουβαλούσαν μαζί. Και λες πόσο δύσκολες είναι αυτές οι σκάλες. Κατεβείτε. Όχι. Και τελικά κατάλαβε ότι περίμενε σε λάθος πλευρά και ότι το ξενοδοχείο ήταν και νοσοκομείο. Φαντάζεσαι το πρωινό να ήταν άναστο τελείως, να μην τρωγότανε. Αυτό ήτανε. Του βάλανε porridge τύπου χυλό μπλουμ. Του βάλανε ζελέ, ξέρεις, ζελέ και πουρέ. Όχι. Έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι από το τι έκανα στην εκπομπή εικόνες που ήμουν πολλά χρόνια σε αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή. Δείτε και το. Μπορείτε να το δείτε στο Ηλίας Food. Γυρίζουμε σιγά σιγά προς τα πίσω. Νομίζω τελείωσε αυτή η βόλτα. Πάμε πάρα πολύ. Σε μια φάση είδε μια ταμπέλα που λέγει ότι βγαίνουμε από τα Βέρβαινα. Πώς φτάσαμε στα Βέρβαινα? Κάναμε τον κύκλο. Από τα Βέρβαινα ήταν η γιαγιά μου. Ήταν ο παππούς από το Άστρος. Η γιαγιά από τα Βέρβαινα. Που είναι απόσταση τώρα μιλάμε. Δεν ήταν αυτά τα Βέρβαινα. Είναι τα άλλα Βέρβαινα που είναι λίγο έξω από την Τρίπολη. Είναι Αρκαδία. Καλά. Πόσα Βέρβαινα? Εδώ γιατί ήταν Βέρβαινα? Είναι franchise τα Βέρβαινα. Ναι, ναι, ναι. Ρε παιδάκι μου, έχει κάποια ορεινά χωριά και λέει, ξέρω εγώ, ορεινό χωριό Άνω Βέρβαινα και τα κάτω Βέρβαινα είναι εδώ. Αλλά δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους από απόσταση. Όχι. Δεν είναι ότι είναι δίπλα. Εκεί που μένουμε εμείς, ρε παιδί μου, στο σπίτι, στην παραλία, είναι παραλία με λιγούς. Ξέρεις που είναι κανονική με λιγού, όχι. Είναι κάπου αλλού, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το μέρος. Okay. Είναι σαν. Okay. Οπότε κάποια ορεινά χωριά έχουν και ένα παραθαλάσσιο κομμάτι, ρε παιδί μου, και λένε Άνω Βέρβαινα, Κάτω Βέρβαινα. Δεν ξέρω τι άποψη έχω για αυτό το πράγμα που κάνουν τα χωριά αυτά. Θα το αποφασίσουμε μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο κομική στην Εθνική. Ακριβώς. Ή στην επαρχιακή Εθνική, δεν έχει σημασία αυτή τη φορά. Οχο. Ταξιδέψαμε στην μαγευτική Αρκαδία. Όχι πολύ, εδώ στο Άστρος είχαμε έρθει στο χωριό με μια βόλτα. Κάναμε κάτι γύρους, είδαμε ελιές, είδαμε λίμνες. Μιλήσαμε για ξενοδοχεία. Αφήστε μας σχόλιο από κάτω τι άλλο θα θέλατε να μας ακούσετε να συζητάμε. Τι άλλες ιστορίες θέλετε να πούμε και εμείς στο επόμενο επεισόδιο θα διαβάσουμε κάποιες από αυτές και θα πούμε μία. Ακριβώς. Ευχαριστούμε μία ακόμα φορά το Instacar για το αυτοκίνητο μας έχει παραχωρήσει. Ευέλικτο leasing, εύκολα, γρήγορα, χωρίς προκαταβολές. Μπορείτε να διακόψετε το συμβόλαιο όποτε θέλετε, να αλλάζετε αυτοκίνητο κάθε μήνα, να τη βρείτε με το Instacar. Βρείτε και εμείς τα ξαναλέμε στο επόμενο. Γεια σας.